Γεια σας και από μένα. Πιστεύω να ψυχαγωγηθούμε και να περάσουμε ωραία όπως πάντα, να κάνουμε ορισμένα πράγματα, να μάθουμε, ώστε να μπορούμε να αξιοποιούμε το χρόνο μας, να ζωγραφίζουμε, να δημιουργούμε με οτιδήποτε υλικά έχουμε, με οτιδήποτε πράγματα και να κάνουμε τόσο ωραία που να τα βλέπουμε και οι ίδιοι και να λέμε εμείς τα κάναμε. Έτσι λοιπόν πήρα ένα αυγό από στουρθοκάμελο βέβαια, που αυτό είναι ζωγραφισμένο από παλιά, έχει εδώ τη μία του όψη, έτσι. Είναι ένα ωραίο πουλί πάνω στα δέντρα με τη φωλιά και θέλησε λοιπόν από την άλλη όψη να φτιάξω κάτι διαφορετικό. Μπορώ σε αυτό το στυλ ή στο άλλο. Θέλω να πω ότι έχει μεγάλη ιστορία το αυγό του στουρθοκαμήλου και δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα πράγματα, δυστυχώς σε μικροπρέπειες. Από παλιά που είχα κάνει μια έκθεση πέρα στην περιφέρεια επάνω, που τόσο κακοήθεια, πάλι θα το πω, που τόλμησαν δυστυχώς και πήραν το αυγό ζωγραφισμένο από την έκθεση ζωγραφικής. Καλύτερα να το ζητάει κάποιος παρά να το πάρει με όλη μου την καρδιά να το έδαινε, όπως κάνουμε και τώρα στην εκπομπή αυτά που ζωγραφίζω. Αλλά όχι όμως να το κλέψει. Είναι μεγάλη λοιπόν κακοήθεια, αλλά τι να πω, δεν μπορώ. Ίσως μερικοί συνηθίζουν σε τέτοιου είδους κακοήθειες. Και το έχω πάνω σε ένα πιάτο που είναι παλιακό, σοκολατιέρα, από τουρκοκρατίας, από τη μάνα μου λοιπόν, όσο μπορώ και τη συντηρώ, πολύ παλιά από τη γιαγιά, και θα προσπαθήσω να ζωγραφίσω. Έτσι, αφού παίρνω τα χρώματά μου, να δω τι μπορώ να κάνω. Σίγουρα θα θελήσω κάτι να φτιάξω που να ανταποκρίνεται σε κάτι πραγματικό και σίγουρα να μου αρέσει. Έτσι, παίρνοντας όλα τα σύνεργά μου, μπορώ να πω και συνική μελάνη σε μορφή στυλού, έτσι. Τι άλλο, ξεκινάω να δημιουργήσω πάνω σε αυτό το έργο μου. Τι άλλο λοιπόν, κάτι που σίγουρα θα νιώσουμε όχι τώρα, αλλά το καλοκαίρι. Τι άλλο λοιπόν, μια θάλασσα. Που σίγουρα δεν θέλω να είναι εντελώς ήρεμη, αλλά να έχει λοιπόν και κάποιες μικρές διακυμάνσεις, θα έλεγα, ώστε να είναι έτοιμη, τι άλλο, ή να δημιουργήσει καμία φορτούνα, γιατί χρειάζονται και αυτά λοιπόν, ή τι συμβαίνουν μέσα στην ψυχή μας. Έτσι ξεκίνησε, βλέπετε. Επίτηδες λοιπόν έχω αφήσει τα κενά εδώ για να δημιουργούνται από το φως και από τη λάμψη για να έχω τα χρώματα. Έτσι προχωρώ με απλό τρόπο και συνεχίζω, γιατί δεν θα είναι μόνο λοιπόν η θάλασσα, αλλά θα είναι και άλλα πράγματα. Έτσι προσπαθώ, δημιουργώ, συνεχίζω με απλούς τρόπους. Σίγουρα υπάρχει και κάποιο δέντρο, όπως είδατε, που το συνεχίζω και να δούμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει στον ορίζοντα. Σίγουρα όλο και κάποια λοιπόν βάρκα θα υπάρχει που θα ταξιδεύει. Μπορεί να είναι κάποιος μέσα, κάποιοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και μπορεί να είναι και κάποιο πουλί λοιπόν στον ορίζοντα ή ό,τι άλλο μπορεί.
Έτσι, πάνω σε αυτό μπορώ να συμπληρώσω με διάφορα άλλα χρώματα, ώστε να δώσω την διακύμανση που έχει αυτή η θάλασσα που πάει να αφρίσει και να δημιουργήσει ένα μεγάλο λοιπόν κύμα μέσα σε αυτή την ηρεμία που υπάρχει. Έτσι προχωρώ και φτιάχνω τα σχέδιά μου. Συνεχίζω. Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε και ένα δέντρο που και αυτό έχει διάφορα φύλλα επάνω που μπορώ εγώ να τα αποδώσω με δικό μου χρώμα, όχι φυσικά με τα χρώματα της φύσης, αλλά με δικά μου χρώματα, όπως λέμε, και βλέπουμε τι ωραία αντίθεση που υπάρχουν και μάλιστα με το δέντρο αυτό, με τα ωραία του χρωματιστά, θα έλεγα φύλλα που έχουν μερικά που ανθίζουν τέτοια εποχή ή καθόλου παράξενο και τα άνθη. Έτσι βλέπουμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε από το τίποτα διάφορα πράγματα και κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι λοιπόν μέσα σε αυτό το αυγό με διάφορα χρώματα, ώστε να έχουμε μια ωραία δημιουργία. Και σίγουρα μπορούμε εδώ να φτιάξουμε και ό,τι άλλο θέλουμε, ώστε να έχουμε την πλήρη απεικόνηση σε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Βλέπετε, από το πουθενά ξεκίνησα με 0 λοιπόν χρώματα, με 0 πράγματα, ώστε να δημιουργήσω πάνω σε ένα αυγό από στρουθοκάμελο. Αφού το έδωσα λοιπόν τη βάση, αφού το έκανα όλα αυτά που πρέπει να το κάνω, έτσι συνεχίζω με απλούς χρωματισμούς πάνω στο αυγό αυτό, με απλά λοιπόν πραγματάκια και χωρίς καμία, θα έλεγα, ιδιαίτερη γνώση πάνω στην ζωγραφική. Το λέω για απλά πραγματάκια, μην νομίσει κάποιος ότι χρειάζεται ιδιαίτερη σπουδή πάνω σε αυτά που θέλουμε να φτιάξουμε. Έτσι βλέπουμε πόσο ωραίο μας γίνεται λοιπόν το έργο με απλές κινήσεις, με απλά πινελάκια, με απλά χρώματα, ώστε να χαιρόμαστε για αυτό που έχουμε κάνει. Καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να φτιάχνουμε από το μηδέν διάφορα πράγματα πάνω με απλά είδη ζωγραφικής, σε αυτό που λέμε καμβά, σε αυτό που λέμε μουσαμά και σε αυτό που μπορούμε να πούμε με οτιδήποτε υλικό. Έτσι καταλάβαμε πώς με απλά πραγματάκια μπορούμε τι άλλο να δημιουργήσουμε πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο και με οποιοδήποτε υλικό. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι και σήμερα βλέπετε πόσο
όμορφο έγινε ένα, θα έλεγα, τοπίο, μάλιστα, θα έλεγα, αφρικάνικο, ωραίο, αλλά γιατί όχι και στο δικό μας το χώρο στην Ελλάδα, με πολύ ωραία χρώματα, ώστε να το βλέπουμε και να το χαιρόμαστε.